Είχαμε την ευκαιρία σήμερα με τους συνεργάτες μου να επισκεφθούμε το σπίτι της Europa Antonia. Θέλω να συγχαρώ το πρόσωπο που πρωτοστάθηκε στην ίδρυση αυτού του οργανισμού, την αγαπητή φίλη της Στέλλα την Κυριακίδου. Μια προσπάθεια ζωής για τη δημιουργία αυτής της οργάνωσης που είναι υπόδειγμα. Χαίρομαι γιατί οι στενοί μου συνεργάτες όπως η Στέλλα η Κυριακίδου και ο Λουκάς ο Φρουλάς έδωσαν το είναι τους μαζί με τους συνεργάτες τους στην προσπάθεια να σταλούν τα σωστά μηνύματα αλλά και στην προσπάθεια της καταπολέμησης του καρκίνου. Χαίρομαι γιατί αυτά τα πρόσωπα που πρωτοστάθηκαν στην Κύπρο, η Στέλλα για τη δημιουργία της Europa Antonia και ο Λουκάς με τους μικρούς ήρωες, είναι δύο πρόσωπα που σήμερα πρωταγωνιστούν στα θέματα αυτά στο επίπεδο ολόκληρης της Ευρώπης. Η Στέλλα με το χαρτοφυλάκιο του τομέα της υγείας, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε στις προγραμματικές του θέσεις ως πρώτο στόχο να μην σκεφτούμε πόσα δισεκατομμύρια θα χρειαστούν στην έρευνα κατά του καρκίνου. Και η πρώτη εξαγγελία αυτής της πολιτικής έγινε στην Κύπρο με την πρώτη επίσκεψη του Βέπερ. Και είναι οι συμπτώσεις τέτοιες που μια Κύπρια και μια στενή μου συνεργάτηδα, η Στέλλα Κυριακίδου, θα αναλάβει την υλοποίηση αυτής της πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δυστυχώς, μια στις τρεις οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη βίωσε ή θα βιώσει αυτή την τραυματική εμπειρία. Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Φτάνει και να το θέλουμε, αλλά και να στηρίξουμε αυτά τα προγράμματα. Την ίδια ώρα, ο άλλος καλός μου φίλος και συνεργάτης, ο Λουκάς ο Φρουλάς, μόλις προχθές, τίμησε την Κύπρο και τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αφού το ανατέθηκε μεταξύ όλων των ευρωβουλευτών από όλες τις χώρες η Προεδρία της Ειδικής Επιτροπής των Ευρωβουλευτών για τον καρκίνο. Όμως να πω και δύο κουβέντες για το προσωπικό, τον διευθυντή τους, ευχαριστούμε για την σημερινή τους φιλοξενία. Είμαστε δίπλα σας γιατί είστε δίπλα στους ανθρώπους. Είμαστε δίπλα σας γιατί συμπληρώνετε την πολιτεία. Μέχρι ότου όλα αυτά που γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που γίνονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, θα φτάσει η ώρα που θα μπορεί η πολιτεία να εκπληρώνει τα οφειλόμενα προς τους πολίτες. Είχαμε την χαρά να καλωσορίσουμε στα γραφεία μας σήμερα τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αδερφινεφίτου και Αντιπροσωπεία του Κόμματος. Μας δόθηκε ευκαιρία να εξηγήσουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύνδεσμος προς τα άτομα με καρκίνο του μαστού, όπως επίσης και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε προκειμένου ακριβώς να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη ανακουφιστική φροντίδα προς αυτά τα άτομα. Πρωτοβουλίες τις οποίες σίγουρα πάντα αναλαμβάνουμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς και υπηρεσίες όπως είναι το κράτος, αλλά και με τη βοήθεια ακόμα των χορηγών μας.
Όπως γνωρίζετε, η Europa Αντωνακύπρου προσφέρει αρκετά προγράμματα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, όπως είναι για παράδειγμα οι φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες, η ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Προσφέρουμε την ενημέρωση τόσο σε ασθενείς αλλά και στο ευρύ κοινό σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Και επίσης θα πρέπει να αναφέρω ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς η Europa Αντωνακύπρου έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στις ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους και συγκεκριμένα στον καρκίνο των οθικών. Να αναφέρω επίσης ότι, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Πρόεδρος κ. Σταβέροφ, νεφίτου, η Στέλλα Κυριακίδου ήταν το βασικό στέλεχος, αν θέλετε, που οραματίστηκε και συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του συνδέσμου. Και επίσης θα πρέπει να αναφέρω ότι αναγνωρίζουμε και την συνεισφορά και την βοήθεια που δίνει πάντα στους καρκινοπαθείς ο φίλος ο Λουκάς Φουρλάς. Συγχαίρουμε και τα δύο αυτό πρόσωπα για τα νέα τους καθήκοντα και προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία μαζί τους προκειμένου ακριβώς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που χρειάζονται την βοήθειά μας και τη στήριξή μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και εσάς, όπως και το Δημοκρατικό Συναγερμό, που στέκεστε δίπλα μας για το συνεχές σας ενδιαφέρον και είστε έτοιμοι ακριβώς να στηρίξετε την προσπάθειά μας, έτσι ώστε οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού να μπορέσουν να έχουν την φροντίδα και την θεραπεία που πρέπει να έχουν για να μπορούν να διαβιούν μια καλύτερη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ.